Είχαμε την κυβερνητική ενημέρωση πριν από λίγο. Να δούμε, Σοφία, καταρχήν, τι είπε ο κύριο Πέτσα για τα προβλήματα στην τηλεκπαίδευση σε γυμνάσια και ηλικία σήμερα. Ναι, καλό μεσημέρι, Λίνα. Το πρόβλημα δεν, δεν υπάρχει λόγω κάποιου προβλήματο που εμφανίζεται στο Υπουργείο Υγεία, που έχει το Υπουργείο Υγεία ή που δεν έκανε σωστά το Υπουργείο Υγεία. Το Υπουργείο Παιδεία, ναι. Ακριβώ, αλλά είναι θέμα τη πλατφόρμα. Για το οποίο οι τεχνικοί της εργάζονται προκειμένου να αποκαταστήσουν. Μάλιστα, σε ερώτημα που έγινε αν θα πρέπει να παρετηθεί, αν υπάρχει θέμα παρέτηση τη κυρία Κεραμέως, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ήταν κατηγορηματικό. Είναι αστείο, είπε, αναφερόμενο στο αίτημα που έγινε από τον ΣΥΡΙΖΑ για παρέτηση τη κυρία Κεραμέως. Επίσης, όσον αφορά τον κορονοϊό, κρίσιμες είναι για την κυβέρνηση οι επόμενες δέκα ημέρε, προκειμένου να δούμε πώ. Θα πάνε τα μέτρα που ξεκίνησαν από εδώ και δύο μέρε. Κρίσιμε οι επόμενε ημέρε για το σύστημα υγεία και για τον αριθμό των διασωληνωμένων, αλλά και των νοσηλιών, είπε ο κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ωστόσο, φάνηκε αισιόδοξο ότι τρει εβδομάδε είναι αρκετέ. Αν όλοι τηρήσουμε τα μέτρα, να καταφέρουμε να ρίξουμε τόσο τον αριθμό των ημερήσεων κρουσμάτων, όσο και τον αριθμό των ημερήσεων νοσηλιών. Ωστόσο. Ε, σημείωσε ο κυβερνητικό εκπρόσωπο ότι χθε το βράδυ, μετά τις 9, ε, μετά τις 9 η ώρα, εστάλησαν ένα εκατομμύριο SMS για άθληση και για βόλτα με κατοικίδιο. Καταλαβαίνει ότι το ένα εκατομμύριο SMS είναι ένα πολύ μεγάλο αριθμό. Δεν γίνεται πιστευτό ότι ένα εκατομμύριο άνθρωποι βγήκαν εκείνη την ώρα για να αθληθούν ή για να βγάλουν βόλτα το κατοικίδιό τους και γι' αυτό έκλεισε το καμπανάκι του κινδύνου ότι οι έλεγχοι θα είναι πολύ εντατικοί. Μάλιστα οι έλεγχοι που έγιναν το Σάββατο από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, 10.700 έλεγχοι, ε, έδειξαν πρόστιμα 29.500 ευρώ λίνα, κυρίως για ε, μία εφαρμογή της μάσκας αλλά και για μία αποστολή SMS. Τέλος, να σου πω και για τα ελληνοτουρκικά. Ερωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για την επικοινωνία που είχε ο κύριος Τσαβούσογλου με τον Νίκο Δένδια. Ευχή της κυβέρνηση είναι να είναι ειλικρινή σε αυτή η επικοινωνία που έγινε χθες. Και αν υπάρχει συνέπεια και συνέπεια, όπως είπε, τότε είμαστε πρόθυμοι να καθίσουμε στο τραπέζι των διερευνητικών επαφών για τη μία και μόνη διαφορά Μάλιστα. αυτή τη υφαλοκρηπίδα. Λοιπόν, εμεί πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κύριο Σπέτσα για τα προβλήματα, κυρίε και κύριοι, το πρωί στην τηλεεκπαίδευση και επανερχόμαστε. Δεν υπήρχε κανένα θέμα ψηφιακών υποδομών στη χώρα μα, κανένα θέμα με το σύστημα του Υπουργείου Παιδεία, αλλά ευθύνεται αποκλειστικά σε ζήτημα που αντιμετώπιζε η εταιρεία Cisco στην Ευρώπη. Οι επόμενε 10 ημέρε θα είναι οι πιο κρίσιμε για τι αντοχέ του συστήματο υγεία καθώ ο αριθμό των εισαγωγών σε απλέ κλίνε και σε κλίνε μονάδων εντατική θεραπεία θα αυξάνει, όπω και ο αριθμό των διασωληρωμένων.